Ο κύριος Μανώλης Κουγιουμτζής, του 35, έχουμε χάσει το λογαριασμό για το πόσο χρόνο είμαστε, αλλά ακμεότατη. Ξέρω όμως περάσετε δύσκολα χρόνια εδώ στο χωριό. Και θέλω να μου μιλήσετε για αυτά τα δύσκολα χρόνια. Για την παλιά ζωή ενός βοσκού εδώ στο χωριό. Και πώς πέρασε, που εσείς δεν ήσασταν μόνο βοσκός, ήσασταν και γεωργός, κάνατε πολλά επαγγέλματα. Γεννήθηκα του 35 και περάσανε 14 χρόνια να βάλω παππούτσα. Ήσασταν ξυπόλυτος. Ναι. Όχι εγώ, μόνο όλα τα παιδιά. Και μετά αρχίσαμε τον αγώνα και κάναμε τις βοσκούς και κάναμε τις φαμέζους και σκάφταμε και σπέρναμε και θερίζαμε και ψωμί δεν είχαμε να φάμε. Ήταν κακές εποχές, παιδί μου, ή στην εποχή που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και παντρέψαμε παιδιά φτώχες, πολλές ανέχειες. Σπέρναμε, θερίζαμε, ελωνίζαμε. Πολλές δυστυχίες, πολλές κούρασες. Να φυτέψουμε λίγο περβολάκι και να πηγαίνουμε τη νύχτα να πολεμούμε, να πάρουμε λίγο νερό, να ποτίσουμε και να μαζέψουμε τα περβολικά, να τα πάμε να ψήσουμε να φάνε τα παιδιά. Το μεταξύ μας πιάνει και η κατοχή βέβαια μας είναι πιάς και μας καθήλωσε πάρα πολύ. Και είχε ο πατέρας με ένα κακό ξύγινο αλέτρι και να είναι μπροστά και έκανε χωράφι στα βουνά και θα σκαλώσει μόνο το ινί να σπάσει το αλέτρι. Να κάτσε το βράδυ στο σπίτι, να πέρα κανέναν άλλο, να, όλη νύχτα να το φτιάξει πάλι, να πάει το πρωί. Αυτό ο αγώνα σε γίνονταν. Πολλέ βεγγέρε έκαναμε. Όλοι τα παιδιά, οι γειτόνιοι, οι ταξαδέρφια, προσπάντω τα ξαδέρφια και βεγγερίζαμε τα βράδια με ένα λίχνο. Και βεγγερίζαμε και ό,τι είχαμε, ετρώγαμε. Είχαμε ελιές, είχαμε λίγο ψωμάκι, είχαμε λίγα κουτιά και τα κάναμε καβρουτιστά και τα τρώγαμε. Πολύ αγάπη υπάρχει, αν ήταν και φτώχεια. Την οικογένειά μου την ανάγκασα με αγώνα, με μεροκάματα, με εργασία μέρα νύχτα. Δόξα τω Θεώ, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Πόσα παιδιά έχετε? 5. Να σας ζήσουν και τα 5. Να τα χαίρεστε και εγγόνια, ε! Εγγόνια 40. Φαντάζομαι όταν έρχονται να σας ευχηθούν. Δισέκονα 40. Δισέκονα 40. Εγγόνια είναι 25. Παραπονιούνται αυτές που δεν περάσανε δυστυχίες και έχουν τώρα τα μεγαλεία και αν έχει τώρα και βλέπει την άλλη πως έχει και αυτή δεν το έχει. Αυτές αυτό κάνουν, αλλά είναι αμαρτία, διότι εμείς δεν τα είχαμε με το 1/3. Μου δε το 1/3 δεν είχαμε, διότι ήταν πολύ ζόρε. Σχες 5 παιδιά, σχες 6 παιδιά, 7 παιδιά, 10 παιδιά. Και τα 10 παιδιά για να τα χορτάσεις, πρέπει να ψήσεις πολύ φαγητό για να τα περιποιηθείς. Και ήταν ζόρε. Αλλά τι θα κάνουμε, βαλέψαμε τη δουλειά και περάσαμε. Τι είναι τα λιβάδια για σας? Εμένα για τα λιβάδια είναι η ζωή μου. Είναι το μέλος μου εδώ. Γιατί εδώ είναι τα παιδιά μου. Εδώ παντρεύτηκα, εδώ γέρασα. Τώρα πάω εγώ για άλλο κόσμο.